Αυτό το οποίο κυκλοφορούσε από νωρίς το πρωί και από την Αθήνα, αυτό που μεταδόθηκε ήταν ότι, ξέρετε, τώρα μπορείτε να πάτε στο φαρμακείο να πάρετε το αντιγρυπικό σας το εμβόλιο. Το χρεώνονται ούτως ή άλλως στα ταμεία. Να το κάνετε στο φαρμακείο και να φύγετε και δεν απαιτείται η συνταγή του γιατρού. Αυτό μπορεί να υπόθηκε. Εγώ θα το πω από την άλλη, άντε και να την πατήσαμε και να το είπαμε όλοι, γιατί και εγώ σας το είπα. Αλλά την ίδια στιγμή ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου, ο κύριος Αριστοτέλης Κουντάκης, μου έλεγε, μα δεν είναι έτσι το πράγμα. Και εδώ γίνονται ή καταγράφονται σκηνές απείρου κάλους μέσα στα φαρμακεία, γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε ακόμα. Να δούμε τι δεδομένα έχουμε, τι έχει διορθωθεί, γιατί εμβόλιο χωρίς διευκρινιστική εγκύκλιο στο Φαρμακευτικό Σύλλογο και χωρίς επίσημη ανακοίνωση δεν μπορούσε να γίνει έτσι απλά η διάθεσή του. Για να σας ενημερώσουμε λοιπόν, να δούμε ποια είναι τα δεδομένα που έχουμε σήμερα. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη. Λοιπόν, για να σας ακούσω, τα υπόλοιπα τα είπα. Ναι, τα άκουσα. Χθες έγινε μια ανακοίνωση και από το Υπουργείο και αναμεταδόθηκε και από όλα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι ξεκινάει η διαδικασία αντιγρυπικού εμβολιασμού στα φαρμακεία χωρίς ιατρική συνταγή. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το μέτρο έχει ψηφιστεί, αλλά μέχρι χθες το βράδυ δεν είχαν ενημερωθεί τα φαρμακεία ούτε οι σύλλογοι για ποια διαδικασία ακριβώς θα ακολουθηθεί για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε όλο αυτό. Χθες το βράδυ μας ενημέρωσαν ότι, και πολύ αργά το βράδυ πρέπει να είχαν κλείσει τα φαρμακεία, μας ενημέρωσαν ότι έχει ανοίξει η πλατφόρμα αυτή η οποία μπορεί να δεχτεί όλα αυτά τα στοιχεία που πρέπει να καταχωρούμε κατά τον εμβολιασμό. Όντως εγώ χθες δοκίμασα, μπήκα, είδα ότι λειτουργεί. Μένει και σήμερα το πρωί που θα ξεκινήσουν τα φαρμακεία να πούμε αν όντως μπορεί να λειτουργήσει αυτή η πλατφόρμα και να ξεκινήσουμε έτσι να κάνουμε αυτό το εμβόλιο χωρίς να προσκομίζουν η ιατρική συνταγή οι συμπολίτες μας. Βιάστηκε λίγο το Υπουργείο και μας ανάγκασε δυστυχώς, όπως είπατε, να υποστούμε την πίεση του κόσμου, ο οποίος δικαίως βέβαια άκουσε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι υπάρχει αυτή η ιστορία, αλλά εμείς δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, κάθε αρχή και δύσκολη. Αυτή είναι μεγάλη αλήθεια. Αλλά αυτή η ανακοίνωση πραγματικά μπέρδεψε όλο τον κόσμο, μπέρδεψε και εμάς. Το είπαμε όλοι μας. Είπα πριν από λίγο ότι το είπα και εγώ, ότι από 19 του μήνα σήμερα, πώς θα γίνεται βάσει αυτής της ανακοίνωσης το αντιγρυπικό εμβόλιο. Λέτε λοιπόν εσείς, δεν είχατε τη διευκρινιστική ωστόσο, δεν μπορούσατε να κάνετε κάτι άλλο χωρίς να έχετε την εντολή ουσιαστικά του Υπουργείου. Άλλο ανακοίνωση, άλλο το γραπτό που έρχεται στους φαρμακευτικούς συλλόγους. Εγώ έτσι το μεταφράζω και έτσι το αντιλαμβάνομαι. Ακριβώς έτσι είναι, ναι. Ωραία. Λέτε ωστόσο ότι από χθες το βράδυ, αργά χθες το βράδυ, άνοιξε η πλατφόρμα. Αυτό δηλαδή που μπορεί να κάνει σήμερα ή από σήμερα ο καθένας μας, ο οποίος δεν έχει εμβολιαστεί. Βάλτε προσωπικά εμένα νέος παράδειγμα, για να μην παρεξηγηθούμε, και σε πρώτο πρόσωπο να μου πείτε ποια είναι τα βήματα που πρέπει να κάνω, εφόσον αυτό με ενδιαφέρει, κύριε Σκουντάκη. Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να ανήκετε σε αυτές τις ομάδες τις οποίες έχει καθορίσει το Υπουργείο Υγείας, τις ομάδες των συμπολιτών μας, οι οποίοι βάσει ηλικίας ή βάσει κάποιων ασθενειών μπορούν να κάνουν το αντιγρυπτικό, δικαιούνται να το πω έτσι, να κάνουν το αντιγρυπτικό εμβόλιο από τη στιγμή. Αυτό πάρα πολύ εύκολα βέβαια μπορείτε να το μάθετε αν απευθυνθείτε σε ένα οποιοδήποτε φαρμακείο. Από εκεί και πέρα, αν το δικαιούστε όντως το εμβόλιο δωρεάν, με το άμκα σας στο φαρμακείο θα απευθυνθείτε στο φαρμακοποιό, ο οποίος θα μπει σε ένα ειδικό site το οποίο ανέβασε χθες το Υπουργείο Υγείας στην Δίκα. Και εκεί ο φαρμακοποιός θα προχωρήσει στην καταχώρηση των στοιχείων σας και θα περάσει ότι όντως διενεργήθηκε ο αντιγρυπτικός εμβολιασμός. Κύριε Σκουντάκη, να ρωτήσω απλά, το εξής. Να ρωτήσω χωρίς, το εξής στο διαδικαστικό χωρίς, του. Χωρίς πολλές διατυπώσεις, και αυτή τη στιγμή το σημαντικό στοιχείο σε όλη αυτή την υπόθεση είναι ότι μπορούμε να το κάνουμε το εμβόλιο χωρίς
να προσκομίσουμε ιατρική συνταγή. Ωραία. Να ρωτήσω πάρα πολύ απλά. Λέτε ότι πρέπει να είμαι πάνω από τα 60, αν θυμάμαι καλά, βάσει αυτό που διάβαζα και χθες, ότι πρέπει να έχω κάποια προβλήματα και για να μην ταλαιπωρηθώ μπορώ να έρθω στο φαρμακείο. Όταν θα έρθω στο φαρμακείο, για να πάω στο γιατρό, συγγνώμη, όταν θα έρθω στο φαρμακείο και εσείς καταχωρήσετε τα στοιχεία μου, η πλατφόρμα θα σας δείξει αν όντως εγώ ανήκω σε κάποια από αυτές τις ευπαθείς κατηγορίες πολιτών που δικαιούμαι να κάνω με αυτόν τον τρόπο το εμβόλιο, ή αμέσως θα σας βγάλει κάποια ένδειξη και θα σας πει ότι κυρία μου πρέπει να πάτε στο γιατρό σας να το συνταγογραφήσει. Από όσο μπόρεσα χθες να δοκιμάσω, να το πω έτσι, την πλατφόρμα, γιατί καταλαβαίνετε είναι μια πλατφόρμα η οποία άνοιξε χθες το βράδυ και δεν έχουμε την εμπειρία στο πώς τη χρησιμοποιούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει είδα ότι μπορεί ο ασθενής με δική του υπεύθυνη δήλωση, προφορική πάντα απέναντι στο φαρμακοποιό, να δηλώσει ότι είναι άνω των 60 χρονών, αυτό βέβαια μπορεί να πιστοποιηθεί πάρα πολύ εύκολα, ή ότι υπάρχει από κάποιο νόσημα το οποίο τον κατατάσσει σε αυτές τις ομάδες των συμπολιτών μας, οι οποίοι δικαιούνται το εμβόλιο. Είναι πάρα πάρα πολύ απλή η διαδικασία. Μωρή, η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Είναι πάρα πολύ ασφαλές και επομένως οποιοδήποτε ενδιασμός μπορεί να υπάρχει για το αν θα πρέπει να το κάνω ή όχι, νομίζω ότι πρέπει πλέον να σταματήσει να υπάρχει. Τα εμβόλια μας προσφέρουν τη μέγιστη προστασία και οφείλουμε να τα κάνουμε. Μάλιστα. Θα είναι κρίμα να μην γίνονται. Αυτό που με ρωτάνε, δεν το συζητάμε και εγώ ούτως ή άλλως έχω κάνει όλα μου τα εμβόλια και πρόσφατα έκανα και το αντιγρυπικό εμβόλιο. Αλλά αυτό που με ρωτάνε για να σας το μεταφέρω είναι το εξής. Η πλατφόρμα, τι είναι αυτό στην πρώτη ματιά που τις ρίξατε, που δείχνει μέχρι και εσείς να δείτε αν θα σε πετάξει απ' έξω, αν θα είναι μια πολύ απλή δήλωση, αν δεν ξέρω τι, περιλαμβάνει προσωπικά στοιχεία ας πούμε κάποιου απολίτη που έρχεται και πρέπει να τα δώσει αυτά τα στοιχεία έτσι ώστε να μπορέσει να προχωρήσει στον εμβολιασμό του. Ναι, κοιτάξτε, δεν μπορεί να γίνει με κάποιο άλλο τρόπο. Σαφώς το φαρμακείο είναι ένας χώρος όπου τα προσωπικά δεδομένα σε σχέση με την υγεία των ασθενών, ο φαρμακοποιός μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά βάσει και του νόμου και βάσει και του επαγγέλματός του. Όχι όλα τα στοιχεία, αλλά κάποια από αυτά μπορεί ο φαρμακοποιός να τα βλέπει. Μα όταν πάμε μια ιατρική συνταγή να εκτελεστεί στο φαρμακείο, πολλά από τα προσωπικά δεδομένα. Ναι, ναι, σωστά. Απλά ρωτάνε ενημερωτικά. Ίσως να ορμώνται, ξέρετε, και να θέτουν το ερώτημα αυτό εξαιτίας αυτό που σας ρώτησα εγώ στην αρχή, δηλαδή ότι είναι μια πλατφόρμα η οποία θα τσεκάρει κιόλας αν είναι αληθή τα στοιχεία, έτσι ώστε να με προχωρήσει η διαδικασία και να πάω στον εμβολιασμό, ή αν θα με παραπέμψει στο γιατρό επειδή λέει ότι ξέρετε πρέπει να είσαστε σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού για να κάνετε το εμβόλιο σας. Ίσως γι' αυτό να προέκτηναν λίγο παραπάνω το ερώτημα. Αλλιώς σαφέστατα. Από τη στιγμή που σας φέρνω μια συνταγή έχετε όλα τα δεδομένα μπροστά. Και στο γιατρό, όταν απευθυνόταν ένας ασθενής μέχρι σήμερα για να πάρει την συνταγή του για τον αντιγρυπτικό εμβολιασμό, και στο γιατρό δήλωνε προφορικά ότι μπορεί να είναι καρκινοπαθής, μπορεί να έχει ένα νόσημα του ανοσοποιητικού, ότι είναι καρδιοπαθής, ότι έχει αναπνευστικά ζητήματα, οπότε έπρεπε να κάνει το εμβόλιο. Και ο γιατρός, κατά δήλωση του ασθενή, έπαιρνε τις πληροφορίες αυτές οι οποίες χρειαζόταν για να προχωρήσει στην συνταγογράφηση. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, αυτή η διαδικασία αντί να γίνει στο γιατρό, η οποία εδώ πρέπει να σας πω ότι δεν έχει σταματήσει η συνταγογράφηση. Μπορεί ο ασθενής, αν νιώθει μεγάλη ανασφάλεια, μπορεί να πάει, εξακολουθεί να μπορεί να πάει στον γιατρό να γράψει τη συνταγή του. Όμως, δεδομένου ότι το εμβόλιο αυτή τη στιγμή είναι απολύτως ασφαλές, η πολιτεία έκρινε ότι μπορεί να χορηγηθεί και με αυτόν τον τρόπο. Για να ταλαιπωρείται ο κόσμος λιγότερα, δωρεάν είναι ούτως ή άλλως, μπορεί ο φαρμακοποιός να κάνει το εμβόλιο στον καθένα από εμάς, ο οποίος αυτός το επιλέγει. Έτσι, για να λυθεί και η παρεξήγηση, οπότε μπορεί ο καθένας από σήμερα να πηγαίνει στο φαρμακείο. Μεγάλη εξαίρεση, μόνο αν μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Τα παιδιά συνεχίζουν να πηγαίνουν με τους γονείς τους στο γιατρό για οποιοδήποτε εμβόλιο και για το αντιγρυπτικό. Δεν μπορεί να γίνει αυτή η διαδικασία σε καμία περίπτωση
στο φαρμακείο. Μιλάτε μέχρι και την ενηλικίωση, δηλαδή μέχρι και τα 17-18, σε αυτούς αναφέρεστε και στους νέους και στους εφήβους. Ακριβώς. Τα παιδιά πρέπει να πάνε στον παιδίατρο για τον αντιγρυπικό εμβολιασμό, γιατί και τα παιδιά είναι μια ομάδα πληθυσμού η οποία πρέπει να κάνει το αντιγρυπικό εμβόλιο. Βρέφει νεογνά παιδιά, επομένως οι γονείς σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούν να πάνε στο φαρμακείο και καταλαβαίνετε για ποιο λόγο. Θα πρέπει μόνο με τον παιδίατρό τους να ακολουθήσουν τη διαδικασία. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ κρατάω αυτές τις πληροφορίες. Πολύτιμες είναι για να γνωρίζει ο κόσμος και να μην ταλαιπωρείται. Κύριε Σκουντάκη, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Και εγώ ευχαριστώ και ελπίζω όλα σήμερα να πάνε ομαλά και χωρίς τα χτεσινά ευτράπελα. Να σας πω κάτι. Η πλατφόρμα θα το δείξει και θα το αποφασίσει σήμερα. Έτσι, όπως είπατε, δεν ξέρουμε ακόμα πώς, τι θα μας βγάλει. Κρατάω τις παρατηρήσεις σας. Οπότε η πλατφόρμα σήμερα θα δείξει πόσο θα εξυπηρετήσει και εσάς και εμάς. Υπομονή σε όλους και κατανόηση θα ζητήσω για να προχωρήσουμε τη διαδικασία. Καλά να είστε. Καλημέρα. Καλή σας μέρα.